Όσοι φύγανε την νοσταλγούνε γιατί ζήσανε ωραία χρόνια εδώ πέρα. Όποιος είπε λέει το νερό του Νείλου δεν ξεχνάει και πάντα έρχεται. Ο πολιτισμός ξεκίνησε από εδώ. Once upon a time, the most famous Greek general founded a city that until this day remains a symbol of Hellenism. Οι Έλληνες υπάρχουν παντού. Ήμασταν πάρα πολλοί και η ζωή ήταν τότε πολύ πιο εύκολη. Ο ποιητής Χαβάδης εδώ πέρα είναι ένα cultural sign of Alexandria. Δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε ξένοι. Πάντα οι Αιγύπτιοι και οι παλιοί αλλά και οι τωρινοί λένε ότι είμαστε αδέλφια. Ελληνικές συνοικίες λέγανε τότε την Ιβραημία, ήταν σαν μικρό Παρίσι, έτσι τον ονομάζανε. Εδώ είμαστε στο Rue des Pharaons, παλιά το λέγανε Quartier Grec. Υπήρχε μεγάλη κοινότητα τη δεκαετία του 50 εδώ πέρα στην Αλεξάνδρεια. Πρέπει να ήταν κοντά στις 200.000, ας πούμε. Τι που μέναν εδώ ήταν έμποροι, ήταν γιατροί, ήταν καλή κοινωνία. Υπήρχαν και μπουζούκια. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Πηγαίναμε στην Ένωση, στον Ναυτικό Όμιλο και ήταν και είναι το Ντελής, το οποίο είναι και εστιατόριο και ζαχαροπλαστείο και είναι ελληνικό. Αυτά ήταν τα στέκια μας. Τα μαγαζιά ήταν σχεδόν όλα ελληνικά ή ιταλικά. Ήταν πιο κοσμοπολίτικη, θα έλεγα. Γεια σας. Καφέ φίλοι, είσαι εδώ, τελευταία 25 χρόνια. Το γραφείο του Καφάφη γράφει τη διαμετά του εδώ. Να εύχασα να είναι μακρύς ο δρόμος, χρημάτος περιποίητης, χρημάτος γνώσης. Τα περισσότερα κτίρια εδώ πέρα είναι φτιαγμένα ή από Έλληνες αρχιτέκτονες, Έλληνες εργολάβους. Έχει πάρα πολύ ωραία κτίρια η Αλεξάνδρεια, αλλά δυστυχώς δεν συντηρούνται. Έκανα το γυμνάσιο εδώ μέσα που είναι τα σχολεία. Μετά από τον Δαμαχούρ ήταν μέχρι έτσι δημοτικού το σχολείο, κατεβήκαμε Αλεξάνδρεια. Γεννήθηκα εδώ στην Αλεξάνδρεια. Έχω την τιμή να είμαι διευθύντρια του γυροκομείου. Το ΜΑΝΑ το συντηρεί εξ ολοκλήρου η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας. Εγώ συνεχίζω την επιχείρηση που είχε στήσει ο πατέρας μου. Παράγουμε ένα προϊόν που λέγεται Ιδρύαλος. Όσο αφορά την κοινότητα της Αλεξάνδρειας, φροντίζουμε όλους τους Έλληνες που έχουν ανάγκη για ειδική περίθαλψη, οικονομική βοήθεια, υποτροφίες σε φοιτητές. Είναι μια δυνατή κοινότητα, θεωρείται η πιο μεγάλη ξένη κοινότητα στην Αλεξάνδρεια. Παλιά δεν είχε τόσα πολλά δικαιώματα η γυναίκα όπως τώρα. Ήταν πολύ δύσκολα. Οι νόμοι έχουν γίνει υπέρ των γυναικών πάρα πολύ και μπορούν να δουλέψουν σε όλες τις δουλειές. Δεν υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη. Ο πληθυσμός της Αλεξάνδρειας είναι φιλήσυχοι, αγαπάνε τους Έλληνες. Υπάρχει η ευγένεια, υπάρχει ο πολιτισμός, αλλά ως επί το πλείστον θέλουν ο ένας να βοηθήσει τον άλλο σαν Έλληνα. Σήμερα δεν έχουμε μείνει, έχουμε μείνει 5-6 οικογένειες, ας πούμε. Όσοι μείναμε εμείς, ας πούμε, την αγαπούμε γιατί μας έδωσε πάρα πολλά η Αλεξάνδρεια, μας έκανε αυτό που είμαστε ουσιαστικά. We feel at home, ας πούμε, κάπως έτσι.